ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος πολιτικού γραφείου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στον τομέα της οικονομίας. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα σας. Είναι όντως καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτε, γιατί με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Κομισιόν μπορεί επιτέλους να προσγειωθεί η προεκλογική συζήτηση στο έδαφος της πραγματικότητας. Μάλιστα. Και είστε και χαίρομαι, διότι είναι μια πολύ ωραία συγκυρία που έχετε και θέμα να διαχειριστείτε σήμερα. Ορίστε, παρακαλώ. Λοιπόν. Ναι, λέω ότι μπορούμε τουλάχιστον να συζητήσουμε στο έδαφος της πραγματικότητας, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ακούμε όλη αυτή την προπαγάνδα για τη μεταμνημονιακή εποχή, τη δίκαιη ανάπτυξη που έρχεται για όλους και τα λοιπά και τα λοιπά, και έρχεται να αντιμετωπίσει αυτή η προπαγάνδα μια σκληρή πραγματικότητα που λέει ότι είναι εδώ οι θεσμοί, η ενισχυμένη εποπτεία, η πολιτική μνημονίου διαρκείας που συνιστούν, και αυτό είναι το μοναδικό σχέδιο που υπάρχει, επειδή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση γιατί αν υπάρχει η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη και η φανερή ατζέντα του κυρίου Τσίπρα. Το πραγματικό σχέδιο το οποίο θα έχουμε να συζητήσουμε την επόμενη μέρα είναι οι συστάσεις της Κομισιόν, οι συστάσεις του Μοσκοβισή και όλη αυτή η αντιπαράθεση η οποία θα γίνει πάνω σε πραγματικά γεγονότα που αφορούν και τις συνέπειες για την ελληνική οικονομία από την επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης, αλλά και την κατεύθυνση της πολιτικής, όταν ακόμα και το 1 ευρώ την ημέρα, ούτε καν 1 ευρώ την ημέρα, που βαφτίστηκε 13η σύνταξη, λαμβάνει αυτή τη στιγμή την υπόδειξη, ναι, ότι είναι μια άστοχη και υπερβολική πολιτική. Ας πάρω το ρόλο της υπερασπίσεως κυβέρνησης. Τους ακούω να λένε... Θα ήταν ωραίος ρόλος. Λοιπόν, ακούω και την κυρία Αχτσιόγλου και άλλους να λένε ότι τα έχουμε τα λεφτά. Υπάρχει αυτός ο ονομαζόμενος δημοσιονομικός χώρος. Είναι ακραίοι στις προβλέψεις τους. Προσέξτε, όχι δουνουτού. Αυτές οι εκτιμήσεις είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή των πιο, θα λέγαμε, και φρουιζελέ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, και λένε αυτά, ή ακόμη και ο κύριος Μοσκοβισή. Τι απαντάτε όμως, δηλαδή υπάρχει, τα δικά σας στοιχεία, τι λένε? Κοιτάξτε, εμείς δεν λέμε, δεν έχουμε πάντα ανοίξει μια σοβαρή αντιπαράθεση στην αστεία συζήτηση λεφτά υπάρχουν ή λεφτά δεν υπάρχουν. Γιατί η συζήτηση είναι για ποιον, πότε και πώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολιτική που εφαρμόζεται, γιατί πέρα από την μπουρδολογία και τα προεκλογικά συνθήματα πρέπει να δούμε, ξαναλέω, την πραγματικότητα, η οποία τι λέει? Ότι όλα αυτά τα χρόνια εφαρμόζεται, λέω, και με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με τις προηγούμενες, ναι, κυβερνήσεις. Ναι, 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 εσείς διαχρονικά το λέτε για όλους. Εφαρμόζεται, ναι, μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία φορτώνει το 95% των φορολογικών εσόδων σε μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, λαϊκά στρώματα που στενάζουν, και 5% στους ομίλους. Χονδρικά λέω τώρα, για να μην μπλέξουμε με τα δεκαδικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μία πολιτική η οποία κρατική, η οποία από κάποιον παίρνει και σε κάποιον δίνει. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός σε σχέση με τη συνθηματολογία που ακούμε για την Ελλάδα των πολλών, την πρόοδο, την ευημερία και άλλα πολλά ηχηρά παρόμοια. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τίθεται, λοιπόν, είναι απέναντι, είμαστε, σε όλο αυτό. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια πορεία, ναι, για την οποία μπορεί να υπάρξει μια αποτίμηση του βασικού αφηγήματος που, αν θέλετε, ακούμε και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, ποιου αφηγήματος? Ότι θα κάνουμε τώρα προσωρινές θυσίες, θα αυξηθεί η κερδοφορία, θα προσελκυθούν επενδύσεις και θα ανοίξει ο δρόμος για την κοινωνική ευημερία. Με αυτήν την γραμμή για μία δεκαετία τουλάχιστον, για να μην πάω στα παλιότερα, έχουμε μία πορεία που γράφει τα εξής. Η νέα γενιά των 700 ευρώ, όταν περιγράφαμε τον κίνδυνο της εξαθλίωσης λίγα χρόνια πριν, αν θυμάστε υπήρχε και σύριαλ τότε για τη γενιά των 700 ευρώ, έγινε γενιά των 300 ευρώ. Και μάλιστα την καταγγέλει ο κύριος Τσίπρας αυτή την κατάσταση, λες και ο ίδιος είναι αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Βγαίνει και την καταγγέλει αυτή την κατάσταση. Δεύτερο, έχουμε κατρακύλισμα του μέσου μισθού κάτω από τα 1000 ευρώ πλέον, να πέφτει 2% ετησίως. Τρίτο, έχουμε ελαστικές εργασιακές σχέσεις, οι οποίες πλέον αγκαλιάζουν τους 6 στους 10 στις νέες θέσεις εργασίας. Και τέταρτο, μια τρομακτική αφέμαξη με χρέη που αφορούν πλέον 4 εκατομμύρια αφημοί. Έχουμε δηλαδή την δυνατότητα
να κάνουμε ταμείο αν αυτή η γραμμή φέρνει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και λέμε ριζική αλλαγή πορείας. Είμαστε η δύναμη η οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να εγγυηθεί άμεσα, να δώσει άμεσα μάχες μέσα στην Βουλή και έξω από τη Βουλή για όλα τα καυτά προβλήματα των εργαζομένων. Αυτή τη γραμμή θα τη συζητήσουμε το επόμενο 20ήμερο, κύριε Παπαδόπουλε, σε επόμενη συνάντησή μας. Ενώ με εκπρόσωπο Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μπορεί να είστε και εσείς με πολύ χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα να πολύ. Καλά. Γεια σας. Χάρηκα.